άλλη μεγάλη κομπίνα, η οποία είχε στήσει σύζυγος πασίγνωστου μοντέλου, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, όπου έφαγαν, ακούστε, αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Πόσα ήταν τα λεφτά, Χαρά Λεμονή? Έχουμε χάσει και το νούμερο. Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 70 εκατομμύρια ή φοροαποφυγή τους. Συγγνώμη, άρα φάγανε φοροδιαφυγή. Φοροαποφυγή τουλάχιστον 70 εκατομμυρίων ευρώ. 70 εκατομμύρια ευρώ. Βάλε και τα 15. Και 15 εκατομμύρια που πήραμε από το ελληνικό δημόσιο. Πάνω από 15 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναγάγει την οικονομική απάτη σε επιστήμη. Τη Δευτέρα η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε σε 11 συλλήψεις. Ναι. Ωστόσο, η σχηματιστή αδικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 23 άτομα. Στο εγκληματικό δίκτυο, λοιπόν, εμπλέκονται δύο γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz, ένα εκ των οποίων είναι αρχηγικό και υπάρχει και το δεύτερο είναι σε περιφερειακό ρόλο. Η εγκληματική οργάνωση έστεινε εικονικές εταιρείες για να αρπάζοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο μέσω ΦΠΑ, ναι, μέρος των οποίων επένδυε σε σούπερ αυτοκίνητα, υπερπολυτελή και όπλα. Από τους 11 που συνελήφθησαν, οι 10 είναι μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και οι τρεις αρχηγοί, ένας εκ των οποίων είναι λογιστής. Από τη συμμορία των 11 φέρεται να κινούσε τα νήματα ο ένας εκ των τριών αρχηγών, ένας 51χρονος που κινείται στη ζώνη των νοτίων προαστίων, έχει παντρευτεί γνωστό μοντέλο, εστεμένη των Καλλιστίων με διεθνείς διακρίσεις. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε πριν από 3 χρόνια έχει ενεργό ρόλο στα social media, στα οποία ανεβάζει κατά καιρούς πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ταξίδιο στο εξωτερικό, επίσκεψη σε διεθνείς οίκους μόδας, βόλτες με τα σούπερ αυτοκίνητα και γενικά σαμπάνιες και κλειδά τη ζωή. Οι συνομιλίες του αρχηγού, του 51χρονου, αλλά και οι εντολές που έδινε, έπεσαν στην τσιμπίδα των διοκτικών αρχών. Κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας στις τηλεφωνικές του κλήσεις, όπου αποδεικνύεται ότι είχε στήσει τη δουλειά, αλλά και το πώς ξέπλαινε το μαύρο χρήμα. Να πούμε απλά ενδεικτικά ότι 23 Μαΐου του 23 συνομιλεί με μία γυναίκα συνεργό του και της δίνει διάφορες οδηγίες. Σε μία άλλη συνομιλία συνομιλεί με πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί και εξηγεί το πώς άνοιξε ένα από τα ηλεκτρονικά καταστήματά του. Ενώ σε συνομιλία με τον υπαρχικό του κυκλώματος αναφέρονται σε μία υπόθεση που απαιτείται να πάρουν έγκριση από Μεγάλη Τράπεζα της Ελλάδας. Επίσης, ακόμα ένα μέλος οργάνωσης, κάτοικος των νοτίων προαστίων που μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, δηλώνει επίσημα επιχειρηματίας και στο παρελθόν έχει απασχολήσει το φλάς τον παπαράτσι για τη σχέση του με γνωστό μοντέλο που σήμερα ασχολείται με το τραγούδι. Μάλιστα. Όπως είπαμε, Φίλιππε, η λία τους είναι άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σε τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η φοροαποφυγή. Και όταν εννοούμε φοροαποφυγή, τι, για να καταλάβει ο κόσμος? Ήτανε φόροι που έπρεπε να πληρωθούνε? Βέβαια, που έπρεπε να αποδοθούν και δεν αποδοθούν. 70 εκατομμύρια ευρώ! Από εταιρείες, βέβαια, από αίσθημα. Άρα έχουμε 70 εκατομμύρια ευρώ από τη μία και από την άλλη πόσα λεφτά? 15 εκατομμύρια. Πάνω από 15 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε στο σύνολο 85 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε ότι είχαν ένα διατραπεζικό κανάλι που αποτελούνταν από 131 τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς πραγματοποιούσαν τουλάχιστον 52.539 τραπεζικές συναλλαγές. Τι λέτε? Μετέφεραν τα ποσά που εισέπραταν από 133 επιστρεπτές προκαταβολές, 44 επιστροφές ΦΠΑ. Αυτά τα μετέφεραν σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες ή σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πάντως βγαίνει ο δικηγόρος τους, των δύο εκ των εμπλεκομένων, που λέει ότι οι εντολές του δεν έχουν, λέει, την παραμικρή εμπλοκή με την υπόθεση, καθώς λέει το σύνολο της δικογραφίας δεν προέκυψε το παραμικρό στοιχείο που να του συνδέει με τις αποδεδομένες αξιόπινες πράξεις, λέει ο δικηγόρος.
Εκ των δύο συλληφθέντων. Ναι. Μάλιστα. Δύο εκ των 11. Μάλιστα. Πάντως αυτό θα πρέπει και μιλάω γενικά, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος όταν βλέπει. Ξαναλέω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Όταν βλέπει πολύ λάμψη, πολύ χρήμα, πολύ ακριβά αμάξια, όμορφη, να έχει πάντα στο μυαλό του ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς σκληρή δουλειά και ότι κάτι μπορεί από πίσω να υπάρχει διαφορετικό. Αυτά γιατί υπάρχουν πολλοί που προκαλούν στο TikTok, στα social, επιδεικνύουν έναν τρόπο ζωής, προκαλώντας το κοινό αίσθημα του κόσμου του καθημερινού, του κόσμου της βιοπάλης, έτσι, ο οποίος κάθε μέρα υποφέρει, να έχει λοιπόν και να ξέρει ότι όλα γίνονται μόνο με δουλειά και όχι με απάτες και κομπίνες, όποιος κι αν τις κάνει, και ξαναλέω, δεν αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που σχολιάζω.